Λοιπόν, το σύνδρομο της Ρεβέκας έχει πυροδοτήσει πολλές αντιδράσεις, αγάπη <σχ> μου. μάλιστα. Και μία φίλη μου έγραψε μια φιλη μου εγραψε ένα επιστολη την οποία μόλις τη διάβασα, είπα ότι πρέπει να την κάνουμε μαζί βίντεο. Για <σχ> να δούμε. Αν ήξερα όσα ξέρω σήμερα, λέει, θα τον έστελνα στο διάολο νωρίτερα. Μια ιστορία από το παρελθόν με αφορμή το βίντεο για το σύνδρομο της Ρεβέκας. Καλημέρα κύριε Πετρίδου, καλημέρα σας. Καλημέρα σας και εσύ όμως παρόλο. Καλημέρα. <laughs> Είδες λέει κυρία Πετρίδου, λέει κύριε Πετρίδη, είχαμε μια καθηγητρία που ήταν η κυρία Τάδε, το δικό τη επίθετο, το maiden name, από το που Να, ναι, το πατρικό το... Το πατρικό τη ρε παιδί μου δεν το είχε αλλάξει. Το τότε. Ναι. ναι την τότε εποχή, ρε παιδί μου. ήταν η κυρία Τάδε. Όχι, είχε βάλει το όνομα. ρε παιδί μου, πες ότι μετά από το γάμο μας εγώ μπορεί να κοτσάρω δίπλα από το δικό μου το δικό σου. Ναι. Δηλαδή να είμαι θέκλα πετρίδου Τάδε. Ο άντρα τη ήταν ο κύριο Τάδε, τούτη ήταν η κυρία Θέκλα Πετρίδου Τάδε και τον άντρα τη τον έλεγαν κύριο Πετρίδου. <laughs> ήταν λίγο <δεσποπική> το χαρακτήρα. <laughs> Κοίταξε. Μπορεί, μπορεί, ναι. Για να το λέγανε κύριο Πετρίδη. Νο, να... Ήταν και πολύ γνωστή, γιατί ήταν και καλλιτέχνη, δεν ήταν μόνο καθηγήτρια. Αυτό μου έκανε ναι. να ήταν πολύ γνωστή, αλλά είχε πολύ μπλακά. Γιατί έλεγε ο κύριο Στάδε, έτσι το έλεγαν, ο, α πούμε, ο κύριο Πετρίδη. Ναι. Τέλο <laughs> πάντων. Βλέποντα το βίντεο που ανεβάσατε για το σύνδρομο τη Ρεβέκα, ήρθε στο νου. Ο πρώην σύντροφο μου, μια τραυματική ιστορία που έζησα πριν 12 χρόνια. Μάλιστα. Ήμουν φοιτήτρια και ζούσα μόνη μου στην πρωτεύουσα και ταυτόχρονα εργαζόμουν σε μια καφετέρια. Έχει σημασία η καφετέρια, θα δεις okay. την πορεία. Τον λεγάμενο τον γνώρισα ένα βράδυ σε μια έξοδό μου. Παιδιά, έχουμε γίνει εδώ πέρα τεχνολογία. Βάζουμε το κείμενο στην οθόνη μας και το διαβάζουμε, γι' αυτό με βλέπετε να κοιτάω στην οθόνη. Μετά που καταφέραμε μετά από 627 προσπάθειε να ρυθμίσουμε τα μικρόφωνα μα και ελπίζουμε να είναι ρυθμισμένα, τώρα μάθαμε να βάζουμε και το κείμενο στην οθόνη. Μάνα τρόποτε. μου με έχει μοντερνήσει. Ευχαριστώ. Θα φτιάξει. Ναι, ναι. Ναι, Όχι, είναι αλήθεια τώρα, ναι. Το λεγάμενο τον γνώρισα ένα βράδυ σε μια έξοδο. Ήταν ευχάριστο και κοινωνικό. Μιλήσαμε αρκετά και στο τέλο τη βραδιά μου ζήτησε να βγούμε μια από τι επόμενε μέρε μόνοι μα. Mm. Δέχτηκα. Το δέχτηκα με θαυμαστικό. Πήγαμε για καφέ. Γνωριστήκαμε. Δεν θυμάμαι πολλά από εκείνο το ραντεβού. Θυμάμαι μόνο ότι όταν γύρισα σπίτι, σκέφτηκα ότι δεν κάνει αυτός ο άνθρωπος για μένα. Παρ' όλα αυτά, αποφάσισα να του δώσω μια δεύτερη ευκαιρία. Θέλω σχόλιο εδώ πέρα από σένα. Σου έχει τύχει. Σού έχει τύχη, eh. Ε. Ναι. Δηλαδή να γνωρίζει ένα πρόσωπο στο παρελθόν, λέμε τώρα. Ελπίζω να μην σου τυχαίνει τώρα που σε έδεσμε Όχι τώρα. <laughs> το ρημάδι, το, το άντερο, τον κατήστη. Ναι, ρε γάμο το. Εγώ σου είπα τη φάση με την παλιά κυβέρνηση ότι την πρώτη φορά που βρήκαμε, είπα μακάρι να μην ξαναστείλει. Mm. Στο είπα, το ναι. είπα. Μακάρι να μην ξαναστείλει. Και μετά, και τον παντρευτή. Ε, δεν το ακούμε αυτό το ρήμα δεν, δεν το ακούγαμε ναι, τώρα ακούμε, το ακούμε ναι. και να το ακούτε και εσείς και το ακούει οι φίλοι πλέον γιατί είναι happy end δεν θα χρειάζεται να το ξαναψάξουμε ναι αμήν λοιπόν άρα όταν βγαίνουμε πρώτο ραντεβού και τον κάτι μα μας μας λέει ότι δεν κάνει για μας αυτός ο άνθρωπος δεν βγαίνουμε δεύτερο δεν βγαίνουμε τρίτο γιατί μπορεί να ταλαιπωρηθούμε για μήνε, για χρόνια, για μια ζωή. Στο τέλος του τρίτου ραντεβού έκανα εγώ την κίνηση και το φίλησα. Αργότερα θα μου έλεγε πως είμαι εύκολη γιατί τον φίλησα εγώ πρώτη στο τρίτο ραντεβού. Τι έχεις να πεις για αυτή την άποψη που είχε ένας άνδρας για μια κοπέλα την οποία τη φλερτάρει αυτός και το φυλάει αυτή πρώτη ενώ κάνει την κίνηση να φιληθούν ρε παιδί μου και την κατηγορία εύκολη. Πόσο αργότερα άραγε το είπα αυτό, όταν τελείωσε το love bombing. Το love bombing, ο βομβαρδισμός αγάπης. <κυρίζει> Ένα απόγευμα, καθώς περπατούσαμε περπατούσαμε χεράκι χεράκι στο ηλιοβασίλεμα, με ρώτησε αν είχα άλλες σχέσεις στο παρελθόν. <σχετί> Η ερώτηση κλειδί. <σχετί> αυτό που το βάζω που την έω. <σχετί> και το κόκκινο, ναι. Γιο Τα -τα. καλόν το βάσο όμω, Εγώ αν υποψίαστη εντελώ, άρχισα να λέω για τις σχέσεις που είχα και όσο έλεγα τόσο αυτός ρωτούσε λεπτομέρειες. Προσπαθούσε να μην δείχνει ότι τον ενοχλεί, να του πω όσο το δυνατόν περισσότερα. Όταν τελείωσε η κουβέντα μου είπε ότι είχα περισσότερες σχέσεις από ό,τι θα έπρεπε ήμουν 27 χρονών. Με έκανε να νιώσω τσούλα. Πώ σε έπρεπε. Δεν ξέρω, κανόνα, πόσες σχέσεις πρέπει να έχει μια γυναίκα μέχρι τα 27. Άρα, να τηλέφωνο. Να τηλέφω. μας πει. Γελούμενα, αλλά συμβαίνουν τα πράγματα. Συμβαίνουν τα πράγματα και όταν οι κοπέλε είναι νεαρές και ευαίσθητες και έχουν μπει και στη διαδικασία να ερωτευτούν έναν τυπο μπορεί να το πάρουν τις μετρητής και να το πιστέψουν ότι είναι ανήθικες επειδή είχαν πολλέ σχέσει. Και μάπα εκείνο το τραγουδάκι από του Κις Μαριάν που σου έβαλε. Γι' <laughs> αυτό είπα να σε φέρω, γιατί είμαι <laughs> σίγουρη <laughs> πως θα το <laughs> <laughs> είμαι σίγουρη ότι το θυμώ για πες το. <laughs> από το Ελλάδα έχει ταλέντο που ήταν κάποιοι που έπαιζαν το Κις, ήταν ελβαμένοι όπως εκεί Κις, συγκρότημα το, το εδώ και κάνανε μια διασκευή από ένα τραγούδι της ε, Piaf. Ε, ναι με κοίτε πά, το ναι να, με κοίτε πά. Πρέπει να, πρέπει να το δει, πρέπει να το δει κάποιος για να το καταλάβει και έλεγε πες μου με πόσους έχεις πάει και ήταν, λέει, το... Με πόσους. Με πόσους έχεις πάει. Και αυτός τραγούδι έγινε καμιά τριανταριά. <laughs> <laughs> καμιά τριανταπενταριά. Ναι, εμείς το βλέπαμε και γελούμε όμως γιατί δεν είναι κακό να πας είτε με πολλού είτε με λίγου. Έχει και άλλου οι οποίοι κάνουν shaming όταν του πίσω ότι είσαι παρθένο, α πούμε, σε μια ηλικία. Αν και μόνο που ρωτά είναι μια γαϊδουριά. Άμπρα. Ah, μπράβο. <laughs> μπράβο. Εγώ δεν τσου ρώτησα, ναι. Όχι. Μπε μου μόνο. Αν δεν τα είπαμε μόνοι μα. Ναι, αλλά ναι, δεν είπαμε μόνοι μα α πούμε αριθμού και αριθμοί δείχνουν το ποιό μα. Ε, όχι. <sighs> Άμα είναι ερωτευμένη όμω μια κοπέλα 27 χρονών, μπορεί να νιώσει πολύ άσχημα και να το βάλει μέσα τη, να το ενδοβάλει ότι είμαι ανήθικη και κάνα λάθο και πρέπει τώρα να το αποδείξω αυτό ότι είμαι σωστή. Άρα τι κάνει, τη βάζει στη θέση του να είναι υποχείριο. Ναι, ναι, άμα έχει και κάποια τάση για συνεξάρτηση και λοιπόν... Mm. <στά karşimated> Όταν γυρίσαμε στο σπίτι μου, έκλαιγα με λιγμούς. Μου είπε ότι δεν γίνεται να συνεχίσει άλλο μαζί μου και σηκώθηκε και έφυγε. Μετά από μισή ώρα, μου χτύπησε ξανά την πόρτα, με πήρε αγκαλιά και μου είπε ότι με συγχωρεί. ότι τη συγχωρεί, ζητάει συγγνώμη. Όχι, ότι τη συγχωρεί που πήγε με τόσο σ' ενώ ήταν 27 χρονών. Μια μέρα, καθώ δούλευα, είδα το αυτοκίνητο του παρκαρισμένο απέναντι από την καφετέρια για αρκετή ώρα. Αργότερα θα καταλάβαινα ότι με παρακολουθούσε να δει με ποιον μιλάω και πώς συμπεριφέρομαι στο χώρο εργασίας και στολκινγκ. Mm. Δεν του άρεσε καθόλου αυτή η δουλειά. Μου έλεγε πως έπρεπε να φύγω και να βρω μια σοβαρή εργασία. Δεν ήταν σοβαρή εργασία να δουλεύει η κοπέλα στην καφετέρια. Ήταν μπίπε εργασία να δουλεύει στην καφετέρια. Καμιά δουλειά δεν είναι εντροπή. Το να μην δουλεύει είναι εντροπή. Okay. Το να μπορεί και να τεμπελιάζει και να μην δουλεύει είναι εντροπή. Η αεργία είναι εντροπή. Οχι ενεργεία, αεργία είναι ντροπή. Με έπεισε να φύγω. Πήγα στον εργοδότη και του είπα πω θα δουλέψω ένα μήνα ακόμη και θα φύγω, ώστε να έχει χρόνο να με αντικαταστήσει. Και το ρώτησα αν αντί για παρέτηση μπορεί να μου κάνει απόλυση για να μπω στο Ταμείο Ανεργεία. Ενώ μου είπε ναι, στο τέλο του μήνα μου είπε πω αν θέλω να μου κάνει απόλυση, να ξεχάσω το μισθό του τελευταίου μήνα. Θύμωσα πάρα πολύ, αλλά το δέχτη. Χωρίς λεφτά και χωρίς δουλειά ήμουν πλέον απόλυτα εξαρτημένη από εκείνο. Περίμενα να βγει το επίδομα ανεργία. Παίρνει χρόνο να βγει το επίδομα ανεργία. Δεν βγαίνει αμέσω. Εκείνο το διάστημα με έπεισε να συγκατοικήσουμε. Έφυγα από το σπίτι μου και εκείνο από τους γονεί του και νοικιάσαμε μαζί. Έμεναν και στου γονεί του το αγόρι. Τι πρώτε μέρε ήταν όλα καλά. Ήμασταν ενθουσιασμένοι αλλά τα πράγματα σύντομα άλλαξαν. Παρακολουθούσα τηλεόραση και μου έλεγε «Γιατί είσαι σκεπτική, σκέφτεσαι κάποιον άλλο» Ο συγκεκριμένο είναι παθολογικότατη ζήλια που είχε, όχι σύνδρομο τη Ρεβέκα. Φοβερή παθολογική ζήλια που είχε ο συγκεκριμένο. Mm. Ήταν τρομερά ανασφαλή, ζηλιάρη και αιμονικό. Μου έλεγε πω μετά τα 60 θα αρχίσει την ηρωίνη γιατί στο χώρο που εργάζεται πολλοί το κάνουν. Μετά τα 60. Ναι. Δεν θέλει όμως να την αρχίσει νέο γιατί τον καταστρέψει. Ό,τι να είναι. Ό,τι να είναι όμως. Κοίταξε, θυμάσαι, είδαμε εκείνη τη σειρά που ήταν το Little Miss Sunshine που ήταν ο παππούς που κάνει ναρκωτικά και αυτός εντάξει έλεγε πριν το 80 να μην κάνετε ναρκωτικά, αλλά <laughs> το 80 <laughs> κάνετε <laughs> απ' όλα. Αλλά... Ό,τι θέλετε. Μια μέρα μου ζήτησε το κινητό μου για να το αναβαθμίσει και καλά... και εγκατέστησε ένα πρόγραμμα όπου παρακολουθούσε τις συνομιλίες μου στο Messenger. Α, και mm. yeah. Αυτό το κατάλαβα αργότερα. Δεν μου είχε καμία εμπιστοσύνη. Κάθε βράδυ με ανέκρινε. Με πόσους έχει πάει. Με ανάγκαζε να του πω τα πάντα. Αν δεν απαντούσα, δεν με άφηνε να κοιμηθώ. Πρέπει να το, να το, δει η κοπέλα το, το βιντεάκι. Το Ελλάδα έχει ταλέντα. Ναι. Να Να θυμηθεί να το βάλουμε στην περιγραφή του βίντεο. Πόσο καιρό το έχει με αυτόν, πόσε φορέ την εβδομάδα το κάνατε, πώ το κάνατε, πού τελειώνει αυτό, του έκανε στοματικό. Mm. Είχε κατεβάσει ένα πρόγραμμα παρακολούθηση στον υπολογιστή του και ψάχνει τα πάντα για μένα. Έβρισκε ακόμη και σε ποιον είχα κάνει like στο παρελθόν. Μου είπες ότι ο πρώην σου δεν έχει facebook. Εγώ τον βρήκα και του έχει κάνει και comment γιατί μου λες ψέματα. Πραγματικά δεν θυμόμουν αν ο πρώην μου είχε facebook. Δεν με ενδιαφέρε κανένας πρώην και ξεκινούσε ξανά η ανάκριση. Όχι μάνα μου, δεν είναι σύνδρομο της Ρεβέκα Στούτο. Είναι σύνδρομο... της παραλογικής... εντελώς παράλογης ζήλιας. Προσπαθώ να βρω λέξη. Της υπερπαράλογης ζήλιας. Παθολογικής. Παθολογικής ζήλειας. <σχ> Πραγματικά... Δεν θυμόμουν αν ο πρώην μου είχε facebook, δεν με ενδιέφερε κανένας πρώην και ξεκινούσε ξανά η ανάκριση. Για θυμή καλύτερα, μήπως είχε και κάποιον άλλον και το έχει ξεχάσει, μέχρι το πρωί με άφηνε άϊπνη. Με υποσχόταν κάθε φορά πω θα ήταν η τελευταία, αλλά δεν ήταν αυτό. Πρέπει να έχει και δύο ψυχαναγκασμού και μονέ, ρε παιδί. Ναι, μου. Ναι. 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 ναι, ναι. Το μυαλό του έκανε συνεχώ σενάρια. Μία μέρα μου είπε πω θα μου κάνει. Ορίστε. <laughs> ένα μπάνιο εξαγνισμού. Με έβαλε στην πανιέρα και άρχισε να με τρίβει για να φύγουν οι πρώην από πάνω μου. Και επειδή δεν έπιασε με την πρώτη, είπε να το κάνει και μια δεύτερη φορά. <Κι> να είναι σίγουρος, μάνα με τον ψυχιατρίο τούτος. <Κι> αυτός είναι για αγκλισμό αυτός, δεν είναι για σχέση. Ακαλά έχει πολύ σοβαρά θέματα. Και όταν λέω του ψυχιατρίου δεν είναι ότι έχει κάποια ψυχοτική διαταραχή, ενώ ότι έχει πολύ σοβαρά προβλήματα διαταραχών προσωπικότητας, δηλαδή και παρανοϊκή διαταραχή προσωπικότητας και απ' όλα. Πολύ πιθανόν αν τον εξετάσει κάποιο ψυχίατρος ή κάποιο διαπιστευμένος ψυχολόγος που κάνει τα τέσσερα προσωπικότητα να του βγάλει πολλά. Μου έλεγε Πω δεν αντέχει την ιδέα ότι με έχει αγγίξει άλλο. Για να ησυχάσει το μυαλό του, θα πρέπει μια μέρα να του σκοτώσει όλου αυτού. Έχει όλο το βλάστερ μπει αυτό. Όλο το β' πλέγμα το το δεταρχών προσωπικότητα και την αντικοινωνική. Και την ψυχοπαθητική. Άρχισα να φοβάμαι για τη ζωή μου. Τα πράγματα έγιναν επικίνδυνα. Τα βράδια κοιμόμουν μόνη στην κρεβατοκάμαρα με κλειδωμένη την πόρτα. Έλα. Sorry. Είδα λίγο παρακάτω. Και εγώ είδα. Τα βράδια και μου μόνη στην κρεβατοκάμερα. Sorry που γελώ, αλλά πραγματικά ο άνθρωπο είναι γελίο. Τα βράδια μου μόνη στην κρεβατοκάμαρα με κλειδωμένη πόρτα και εκείνο σε άλλο δωμάτιο. Ένα πρωί ξύπνησα, έφτιαξα καφέ και πήγα να ανοίξω το λάπτοπ. Όταν το άνοιξα έπαθα σοκ. Είχε μείνει ξάγρυπνος όλη τη νύχτα και είχε γράψει μια λίστα με τους πρώην και την είχε βάλει στην οθόνη. Η λίστα έγραφε. Γιάννης. 2004 με 2005 γαμήθηκαν 100 φορές. Γιώργος. 2005 με 2006 γαμήθηκαν 80 φορέ. Γιατί πιο λίγε φορέ με τον Γιώργο από ότι με τον Γιάννη. Κώστα, αυτό ήταν ο πιο παραγωγικό. Μα τα, τα στατιστικά πώ τα έλεγα. Αφού την ερωτούσε τι προηγούμενε. Κώστα, 2006-2007 γαμήθηκαν 130 φορε ανδρεας Ανδρέα, 2007-2008 γαμήθηκαν 90 φορέ. Ψυχοπάθεια, ψυχοπαθητική προσωπικότητα. Γύρισα και τον κοίταξα έντρομη και εκείνο μου είπε: Έχει δέκα λεπτά να τα μαζέψει και να φύγει. Ευτυχώ έτσι, ο σιγα μην δεν Δεν βλέπω παρακαλώ. Άρχισα αμέσω να μαζεύω τα πράγματά μου και εκείνο να είναι από πάνω μου εν Α το κάτω, αυτό το έχω αγοράσει εγώ. Κάλεσα ένα ταξί και έφυγα. Πήγα σε μια θεία μου. Την επόμενη μέρα ήρθε στο σπίτι της θεία και με παρακαλούσε να γυρίσω πίσω. Δεν υπήρχε περίπτωση να επιστρέψω. Στο ψυχοπαθή. Καλά έκανες και δεν πήγες. Και όταν λέω στο ψυχοπαθή ενώ σε άνθρωπο με ψυχοπαθητικά στοιχεία. Αφού με είδε ανένδοτη, άρχισε να απειλεί ότι θα βάλει φωτιά στο σπίτι να μας κάψει. Έμεινα δύο εβδομάδες στη θεία μου μέχρι να βγει το Ταμείο Ανεργίας. Με παρακολουθούσε κάθε μέρα και με παρακαλούσε να τα ξαναβρούμε. Για να γλιτώσω, αναγκάστηκα να πάω πίσω ξανά στον τόπο καταγωγής μου. Εκεί το πήρε απόφαση και με άφησε ήσυχη. Μάλιστα. Η συμβίωση μαζί του κράτησε δύο μήνες περίπου, αλλά μου φάνηκαν δύο χρόνια. Τα δύο αιώνε φαίνονταν όλα αυτά. Ποπο. Δηλαδή. Και να έχει κάποια στοιχεία ψυχοτικά, η διαταραχή προσωπικότητας είναι αυτό που τον κάνει ό,τι χειρότερο. Ναι. Δηλαδή ο συγκεκριμένος ήταν και ψυχοπαθητικός και αντικοινωνικό και ναι, ναι. και κοινωνιοπαθή από όλα ήταν. Όλο το κλάστερ B. Ναι. Όταν λέω πάνω στο κλάστερ B, εννοεί το β' πλέγμα διαταραχών προσωπικότητας. Ναι. Ένα χρόνο μετά γνώρισα τον άντρα μου. Ναι. Είμαστε μαζί 11 χρόνια και δεν πέρασε ούτε μια στιγμή από το μυαλό μου να τον απατήσω. Εννοείται, μάνα μου, δεν σημαίνει ότι επειδή είχε εμπειρίε θα πατούσε τον σύντροφο σου. Ζαίζα μια γυναίκα που έχει εμπειρίε ή ένα άντρα που έχει εμπειρίε δεν έχει τόσο μεγάλο πειρασμό να πατήσει. Εννοείται ότι οι εμπειρίε γίνονταν κανονικά. Δημιουργία σχέσει, δοκιμή σχέσει, δεν πάει καλά η σχέση, τελειώνει. Τώρα, αν κάποιο ήταν. Γυριστρούλη και γυριστρούλα, δηλαδή είχε παράλληλε σχέσει πολλέ προτού παντρευτεί, είναι πιθανό να σκεφτεί να απαντήσει. Αλλά αν κάποιο άνθρωπο είναι serial monogamist, δηλαδή είναι κάτι εξακολούθηση μονογαμικό, σε κάθε σχέση που δημιουργεί είναι μονογαμικό, δεν σημαίνει ότι επειδή είχε πολλέ μονογαμικέ σχέσει, θα απαντήσει. Σε ευχαριστώ πολύ Θέκλα μου που διάβασε την ιστορία μου. Αν ήξερα τότε όσα ξέρω σήμερα, θα τον είχα στείλει στο διάολο νωρίτερα μας που τα χρόνια γιατί το κάναμε χιουμοριστικό. Καλά το κάναμε. Το ε, κάναμε το χιουμοριστικό γιατί περάσανε τα χρόνια, αλλά κινδύνευε η ζωή τη. Ε, μπορούσε να τη σκοτώσει. Ναι, ε, ε, Μπορούσε να την κάψει και εκείνη και τη θεία. Τη αναγκάστηκε να φύγει από την Αθήνα και να πάει στο χώρο καταγωγή τη, πολύ μακριά, που δεν, απομονωμένα που δεν ήξερε που να τη βρει και να γλιτώσει. Πο, Wow. Παίζει πολύ παλά πολύ ψυχοπάθεια. Όταν λέμε ψυχοπάθεια, επειδή υπάρχει μια παρανόηση. Παλιότερα έλεγαν τους ανθρώπους που έχουν ψυχικές διαταραχές και εγώ έχω ψυχική διαταραχή, έχω κατάθλιψη. Και έχω διαγνωστεί στο παρελθόν και με διαταραχή πανικού. Με διαταραχή κρίσεων πανικού. Παλιότερα τους ανθρώπους που είχα ψυχικές διαταραχές όπως είμαι εγώ τους έλεγα ψυχοπαθείς. Και τους κοροϊδεύα. Είναι λαθασμένο αυτό ο όρο και είναι λαθασμένο σήμερα να λέμε σε κάποιον που έχει μια ψυχική διαταραχή ότι είναι ψυχοπαθή. Η ψυχοπαθητικότητα όμω ω χαρακτηριστικό προσωπικότητα αφορά ανθρώπου οι οποίοι έχουν εξαιρετικά προβληματικέ προσωπικότητε και είναι επικίνδυνοι να βλάψουν του άλλου γιατί δεν σέβονται καθόλου του άλλου ανθρώπου. Είναι άλλο η ψυχική διαταραχή και άλλο η διαταραχή προσωπικότητα. Ναι, μα λέει λέξη ψυχοπαθητικότητα. Αφορά διαταραχή προσωπικότητα. Μπράβο. Και συναντάτε κυρίω στην αντικοινωνική διαταραχή προσωπικότητα, στην αρχισιστική διαταραχή προσωπικότητα κλπ. Η ψυχοπαθητικότητα υπάρχει και στη σκοτεινή τριάδα. Ναι. Που είναι ο κακοήθηση, ο συναρχισμό, η ψυχοπαθητικότητα και ο μακιαβελισμό. Ναι. Ψυχοπαθητικότητα σημαίνει ένα άνθρωπο να είναι επικίνδυνο ψυχικά να έχει τέτοιο χαρακτήρα προβληματικό, εναντιωματικό, να έχει μια προσωπικότητα η οποία να, να είναι επικίνδυνη. Κοιτάξτε, η αντικοινωνική διαταραχή προσωπικότητα έχει υποκαταστήσει τον όριο ψυχοπαθητική διαταραχή προσωπικότητα. Αλήθεια. Σίγουρα έχει ψυχοπαθητικά στοιχεία ο συγκεκριμένο. Αν γνωρίσετε έναν άνθρωπο ο οποίος καταρχάς σας ρωτάει με πόσους έχει πάει, το ας σας ρωτάει ένας νέος άνθρωπος που γνωρίζετε με πόσους ή με πόσες έχει πάει, αυτή η ερώτηση από μόνη της δείχνει κακοήθη πρόθεση. Με πόσους έχει πάει. Καταγράφουμε πώς έχουμε πάει. Δηλαδή η ερωτηση απο μονη της δειχνει κακοηθη προθεση με ποσους εχει παει καταγραφουμε πως εχουμε παει η καταγραφη και μόνο δεν είναι προβληματική. Όταν κάποιο έχει ανάγκη να μετράμε με πόσου με έχει, με έχει πάει, ο ίδιο. Πρώτα απ' όλα, αν κάποιο από μόνο του σκέφτεται ότι εγώ πρέπει να μετράω με πόσου θα πάω, και αν πάω με τόσου αυτό σημαίνει έτσι, αν πάω με τόσου έτσι, με τόσου αλλιώ. Γιατί υπάρχουν και άντρε οι οποίοι σκέφτονται ότι αν εγώ πάω με περισσότερε γυναίκε είμαι πιο άντρα. Αν έχω μεγάλο. Είναι το λεγόμενο body count. Ε, αυτό θα σε λέω τώρα. <κυκ> Λέγεται body count αυτοί που το μετράνε αυτό θεωρούν, βλέπουν το ίδιο ενοχικά όσο θέλουν να προβάλλουν πάνω στη σύντροφή mm -mm. τους, το, τις δικές τους ε, σύντρεσεις. Η... η στερεοτυπική συνθήκη είναι άντρα, δεν είναι όλοι άντρα έτσι. Εσύ δεν είσαι σίγουρα, <laughs> το ξέρω σίγουρα. Άντρα να καταμετρά, να καταγράφει με πόσες έχει πάει και όσο αυξάνεται ο αριθμό να νιώθει πιο άντρακλα ενώ να καταγράφει τον αριθμό ή να προσπαθεί να βρει τον αριθμό με τον με, το, το body count. Body count, body σημαίνει σώμα, count σημαίνει μετρό. Να μετρήσει με πόσα σώματα έχει μοιραστεί το σώμα της ή σύντροφος του ή πιθανή σύντροφος για να μετρήσει την αξία της. Άρα με βάση τα πατριαρχικά κοινωνικά στερεότυπα, με, όσους, με όσες περισσότερες γυναίκες πάει ένας άντρα, τόσο πιο μάγκας είναι και με όσους περισσότερους άνδρες πάει μια γυναίκα τόσο πιο μπίπι είναι. Άρα ακόμη και η σκέψη της καταγραφής του να ξέρεις το ακριβές νούμερο των ανθρώπων με τους οποίους έχει συνευρεθεί είτε εντό σχέση είτε εκτό σχέση, αυτό από μόνο του είναι προβληματικό. Ναι, κατάλαβα. Δηλαδή ε, έχεις ένα τετράδιο και γράφεις όπως έγραφε αυτός τα δε χρονιά, τα δε χρονιά. Και μάθαμε ότι η κοπέλα πήγε με 4 που κατά την άποψή του ήταν υπερβολικό αριθμό μέχρι τα 27. Τι άλλο θα ακούσουμε πλέον εδώ πέρα, Εσύχο, φανερώθηκε και γρήγορα. Είπαμε ότι για να, για να γινόταν η μεταφορά από τη μητριαρχική κοινωνία στην πατριαρχική είναι πρέπει να κόψουν να κόψει η νέα πατριαρχική δομή τη κοινωνία από τι γυναίκε στη δύναμη. Και μια μορφή δύναμη είναι και το σεξ. Ναι. Η σεξουαλική εμπειρία σου δίνει δύναμη, ρε μάνα γιατί δεν, δεν εγωιτεύεις εύκολα. Ναι. Το χρήμα. Και το πέταση... χρήμα. Και η εξουσία. Πρόσβαση στην εξουσία. Και πρόσβαση στην πολιτική και στην εξουσία. Ναι, και στην θρησκευτική εξουσία. Αυτό στι πρωτόγονε κοινωνίε υπήρχαν οι όχι μόνο ιερείς ενώ στι πιο σύγχρονε θρησκείε, στι μονοθίστικε θρησκείε, οι χειρεί. Τέλο πάντων, αυτά. Περαστικά στου ανθρώπου που είναι παθολογικά ζηλιάρετε, αλλά μακριά μα. Και αν όλα αυτά που περιγράφει η κοπέλα είναι όλα κόκκινε σημαίε. Γελάσαμε, αλλά λοιπόν φοβάμαι. είναι με... σημαίε, αυτά είναι μπάνερ. Δεν είναι κάτι να το ψάξει, να το βρει. Ναι, αλλά η κοπέλα ήταν μία κοπέλα από την επαρχία, η οποία ήταν μόνη τη στην Αθήνα. Άπειρη κοπέλα, γιατί στα 27 με 4 σχέσεις ήταν άπειρη. Σοβαρά. Άπειρη. Ναι. Και δεν είχε ξανασυγκατοικήσει και έπεσε στα δίχτυα του γοητευτικού ψυχοπαθούς. Του γοητευτικού τύπου με την ψυχοπάθεια, με την αντικοινωνική προσωπικότητα. τη ψυχοπαθητική, αντικοινωνική, ενερκησιστική, ιστοριονική ή δεν ξέρω εγώ τι άλλο προσωπικότητα. Φοβάμαι για τα παιδιά μα, γενικότερα. Φοβάμαι γενικά για όλα τα παιδιά να πέφτουν σε τέτοιε καταστάσει. Και αν έχετε στο περιβάλλον σα τέτοια άτομα, αν για παράδειγμα είστε γονεί ενό νεαρού αγοριού, το οποίο έχει τέτοιε απόψει και έχει τέτοιε αιμονέ, πάρτε το σε ειδικό ψυχική υγεία όσο πιο γρήγορα γίνεται. Θυμάσαι που ήμασταν προχθέ σε ένα σπίτι και συζητούσαμε και ρωτούσα αυτήν την κοπέλα για τον αδερφό τη που είναι σύγκολ τέτοιο στυλ είναι. Και αν είδε, μα έλεγε την ιστορία με τη μια σχέση που είχε, μου την κατέστρεψε την κοπέλα. Θυμάστε. Και αυτό ο τύπο τη επιστολή εδώ, κάποια θα τυρανάει τώρα. Δεν υπάρχει περίπτωση. Αχ, θέλω. Και προσοχή, γιατί αυτοί οι τύποι χρησιμοποιούν ω δόλωμα για να τραβήξουν τα θύματα του το γεγονό ότι θέλουν σοβαρή σχέση. Και εγώ θα σε κάνω κυρία. Και εγώ θα σε σπιτώσω. Είδε να σταματήσει τη δουλειά σου, γιατί είναι σοβαρή δουλειά. Να, και ηθική να μείνουμε μαζί, ναι. Δίνει το πακέτο, δίνει το επόμενο level αυτό ο τύπο. Και υπάρχει έντονη χτιτικότητα. Είναι, είναι του γυναίκα. να σκοτώσει. Ως... Oh. μπορώ. Αυτά. Μάλιστα. Πιάστηκε το στομάχι μου, αλήθεια. Ε, γελάσαμε ένα, αλλά πιάστηκε το στομάχι μου μετά την ψυχοπάθεια πο που, 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 ψυχοπαθη... την Ελπίζω να μην έχετε πο 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 να μην έχετε πολλές τέτοιες ιστορίες να μας πείτε στα σχολεία, αλλά να έχετε πείτε μας πο πο Γεια.